διαδηλώσεις, συγκρούσεις, νεκροί, τραυματίες και συλλήψεις. Η Βενεζουέλα έχει κάνει άλμα στο κενό. Λίγες ώρες μετά την έκθεση κόλαφο του ΟΗΕ για τη βία από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών, ο εικονολήπτης του Telemundo περιγράφει πώς τραυματίστηκε από πλαστικές σφαίρες. Δεν αρέσει στην αστυνομία να βιντεοσκοπώ τις πράξεις τους. Ένας από αυτούς έκλεψε το πορτοφόλι μιας ηλικιωμένης που ασφυκτιούσε από τα δακρυγόνα. Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου που διαδηλώνει κατά του Μαδούρο μιλά για τη στιγμή του τραυματισμού του. Προσπάθησα να αποφύγω κάποια από τα εμπόδια και να καλυφθώ από την αστυνομία. Την ώρα εκείνη ένας από τους αστυνομικούς, αυτός που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής, με σημάδεψε και με πυροβόλησε 5 φορές με κυνηγετικά σκάγια. Πάνω από 250 δημοσιογράφοι έχουν δεχτεί επίθεση, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του Euronews, Εδουάρδο Σαλαζάρου Ρίμπε. 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 2.000.